Τελικά τι πιστεύεις ότι μπορεί να σε έχει συμβεί? Τι, πολλά. Αλλά τίποτα με σιγουριά. Ανάμεσα στα πολλά, ποια είναι η αιτία εκείνη που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες? Την απαγωγή. Απαγωγή γιατί? Δεν είναι μικρό παιδί. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν είναι μικρό παιδί, αλλά η χάνονται και μεγάλη. Δηλαδή να περπατούσε στον δρόμο και ξαφνικά να τη επιτέθηκε κάποιο? Καθόλου απίθανο. Θα ήθελα να τη πει κάτι, αν βρίσκεται κάπου και σε ακούει, κάτι που ίσως την άγγιζε, την έκανε τέλος πάντων να σε πει. Όλα την άγγιζαν. Η ζωή που ζήσαμε τόσα χρόνια την άγγιζαν όλα. Δεν χρειάζεται να τη πω κάτι παραπάνω, ούτε θα τη βάλω κάποιο τίτλο. Απλά ένα σημαντικό. Εάν μπορούσε να επικοινωνήσει, θα είχε επικοινωνήσει. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Ξέρω ότι είναι μόνη της και ενδιαφέρον μου πρώτα σαν φίλη, αλλά πιο πολύ σαν άνθρωπος. Της έχω δώσει να καταλάβει ότι την αγαπάω. Και το ξέρει ότι ενδιαφέρομαι για εκείνη. Πάντως, γι' αυτό και θέλω όπου και να είναι, να επικοινωνήσει μαζί μου. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο λόγος, αν έχει φύγει, αν έχει πάθει κάτι, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να πω, κάνω υποθέσεις. Αλλά αν ακούει, θέλω να επικοινωνήσει. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι της έχει συμβεί κάτι κακό. Για να έχει φύγει από μόνη της, να έχει χαθεί από μόνη της, το αποκλείω. Αν όμως δεν της έχει συμβεί κάποιο κακό και ήταν επιλογή της αυτή η φυγή, τι θα της έλεγες εσύ που τώρα ανησυχείς για την Γιάννα? Ναι. Ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της αυτό που έκανε. Το πιο μεγάλο λάθος. Αν είναι καλά και έχει φύγει από μόνη της, έκανε το πιο μεγαλύτερο λάθος της ζωής της. Και τα λάθη όμως διορθώνονται, διορθώνονται. Διορθώνονται και συγχωρούνται. Ας είναι καλά. Να είναι καλά και εμείς την περιμένουμε. Εσύ τι υποψιάζεις ότι μπορεί να έχει συμβεί? Δεν ξέρω τίποτα. Τι να πω. Δεν ξέρω. Αν υποθέσουμε πως βλέπει τηλεόραση η Γιάννα και σε ακούει, τι θα της έλεγες? Να γυρίσει πίσω, γιατί μια αδερφή έχω. Την αγαπώ. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχεις στον κόσμο, παρόλο που οι γονείς σου ζουν, είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχεις. Ακριβώς. Την έχεις ανάγκη? Ναι, μου, μια αδερφή έχω, πηγαίνω πάνω, την βλέπω, θα λέμε κάπου. Θα έλεγα κρίσιμες στιγμές. Κάπου είμαστε κοντά, κάπου ψάχνουμε, πλησιάζουμε, απογοητευόμαστε, ξανά έχουμε πληροφορίες. Την ψάχνουμε στη Νίκαια, πίσω από το κρατικό της Νίκαιας. Την ψάχνουμε σε κάποιο μπαρ στη Ροσοπούλου. Την ψάχνουμε σε ένα μπαρ άλλο στη Γλυφάδα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα να βρούμε κάποια ίχνη της Γιάννας. Αγγελική, παρακολουθείτε και εσείς εκεί πέρα του τι γίνεται. Παρακολουθούμε με μεγάλη αγωνία, ειδικά οι φίλες της εδώ δεν ακούν τη φωνή της. Και ανησυχούν πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Και μέχρι να ακούσουμε τη φωνή της θα ανησυχούμε. Να δούμε κιόλας αν είναι καλά. Ας μας πάρει ένα τηλέφωνο. Εξάλλου δεν θα ελέγξουμε τι κάνει στην προσωπική της ζωή. Φτάνει να ξέρουμε ότι ζει. Αυτό είναι το ερώτημα. Το ότι δεν παίρνει τηλέφωνο, ενώ κάνουμε όλη αυτή την εκπομπή και έχει κινητοποιηθεί όλος ο κόσμος. Ή η Γιάννα έχει φύγει και δεν είναι εδώ καθόλου. Ρώτησε εκεί πέρα, μήπως υπάρχει περίπτωση να έχει φύγει στο εξωτερικό? Δεν έχει νομίζω. Αυτή τη δυνατότητα? Δεν νομίζω. Αυτό, η είδηση που μας δόθηκε πριν για Θεσσαλονίκη, Κώστα, μπορεί να έχει και κάποια βάση. Γιατί η Γιάννα, από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ λίγο πριν από εδώ, είχε χαθεί και στο παρελθόν και την είχαν εντοπίσει στα Γιάννενα κάπου. Είχε χαθεί για κάποιες λίγες μέρες. Θέλησε να μείνει μόνη της, πήγε ξανά μόνη. Για μέρες 3-4 από ό,τι ξέρω. Ναι, και επέστρεψε. Για 25 και επέστρεψε. Ναι. Εδώ πέρα όμως τώρα έφυγε ξαφνικά. Χάθηκε ξαφνικά. Δεν έχει πάρει τίποτα μαζί. Δεν έχει πάρει ούτε χαρτιά, ούτε ταυτότητες, ούτε τίποτα. Έχει πάρει ένα αδιάβροχο και εξαφανίστηκε η κοπέλα. Γι' αυτό και η αγωνία εδώ είναι μεγάλη. Ναι.
Και αυτό το λένε όλοι. Να ρωτήσω τον φέρνει τον αδερφό της πάλι κοντά. Ναι, δίπλα μας είναι. Δίπλα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν χάθηκε η Γιάννα από το σπίτι, ο φίλος της πήγε στην αστυνομία και έκανε μια δήλωση εξαφάνισης. Ναι, πήγαμε μαζί. Δεν ρωτήσατε κανέναν από τους φίλους εκεί και τους συνεργάτες και τους ανθρώπους που έκανε παρέα, μήπως πήρε κάποιο τηλέφωνο? Δεν σας δημιούργησε ερωτηματικά το γεγονός αυτό να ρωτήσετε κάποιους φίλους? Σας πήρε τηλέφωνο η Γιάννα, Όχι, δεν πήρε τόσο καιρό τίποτα, αλλά στην αρχή πήγαμε στην αστυνομία που δηλώσαμε εξαφάνιση. Αφήνεις 2 μέρες πρόθεση μία, μήπως πήγε σε καμιά φίλη της και βγήκε έξω, δεν πήρε τηλέφωνο, αλλά για τη Δευτέρα θα δούλευε, ούτε μετά εμφανίστηκε και πήγαμε, κάναμε ότι εξαφανίστηκε δήλωση. Μάλιστα. Αγγελική. Ναι. Δεν ξέρω τι άλλο έχουμε να πούμε. Έχουμε να κουβεντιάσουμε εκεί με κάποιους ή να τα αφήσουμε για αργότερα? Τίποτα. Απλά βλέπουμε εδώ αυτή την αγωνία. Είναι όλοι πάρα πολύ ανήσυχοι. Όσο περνούν οι ώρες, πλησιάζουμε να τελειώσουμε και δεν έχουν ακούσει τη φωνή της Γιάννας. Γιατί είναι πολύ ανήσυχοι όλοι. Στην Θεσσαλονίκη επίσης μας βλέπουν και δεν έχουμε από εκεί καμία επαφή. Δεν έχουμε κανένα τηλεφώνημα από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι που μου δημιουργεί ερωτηματικά. Θα ξαναθούμε κοντά σας όμως. Να πάμε στον κύριο Ασαριωτάκη, στο Σύνταγμα. Κύριε Ασαριωτάκη. Ναι. Να σας ρωτήσω και εσάς το ίδιο που ρώτησα τον αδελφό της. Ναι. Όταν εξαφανίστηκε η Γιάννα, ο άνθρωπος που ζούσε μαζί της πάει στην αστυνομία και δηλώνει εξαφάνιση. Ναι. Ήρθε, σας ρώτησε καθόλου εσάς εάν επικοινώνησε μαζί σας εντωμεταξύ? Εμένα προσωπικά όχι. Όχι. Και από ό,τι ρώτησα γύρω-γύρω, αν ψάχει κανένας για τη Γιάννα, ξέρω εγώ, δεν ρώτησα κανένα. Από ό,τι ξέρω εγώ. Παρά έκανε μια δήλωση μόνο στην αστυνομία. Αυτό το μάθα μετά. Μάλιστα. Εσάς σας ρώτησε καθόλου ο φίλος της? Όχι. Καθόλου. Τίποτα. Έκανε απλά μια δήλωση στην αστυνομία και εξαφανίστηκε. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ένα ζήτημα. Δηλαδή, όταν χάνεται ένας άνθρωπος από το σπίτι μας, βεβαίως κάνουμε μια δήλωση στην αστυνομία, αλλά αρχίζουμε και ρωτάμε στον περίγυρο, ρε παιδιά, σας πήρε τηλέφωνο η κοπέλα αυτή, εμφανίστηκε καθόλου? Είναι ένα ζήτημα που δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κοντά μας τον κύριο Λουκά να τον ρωτήσουμε κάποια πράγματα που σίγουρα είναι ερωτηματικά στη σημερινή μας εκπομπή. Περιμένουμε πάντοτε μία επικοινωνία να έχουμε τα επόμενα λεπτά με τους ρεπόρτερ μας που κινούνται στα σημεία που μας έχετε ενημερώσει ότι πιθανότατα κινείται η Γιάννα. Και μέχρι να έχουμε την επικοινωνία αυτή, να δούμε τα τελευταία μας διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας με τις κορυφαίες στιγμές, να δούμε εάν τελικά η Τρίτη και 13 θα είναι για μας και για τη Γιάννα τυχερή ή θα μείνουμε στα σκοτάδια μας.